Λοιπόν, όπως ανέλαβα, με λένε Βίτσου Μαρία. Είμαι επενδυτή τη Skyway και ας αρχίσουμε την παρουσίασή μας μετά από τις διακοπές που είχαμε και τις γιορτές που μόλις περάσανε. Ελπίζω να περάσετε καλά, να είχατε ένα ευχάριστο διάλειμμα και ας γυρίσουμε φρέσκοι με δυνάμεις πίσω στο έργο μας. Πριν από 100 χρόνια περίπου, ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικόνισε τον κόσμο του μέλλοντος όπως τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε λάθος μόνο με την διαφορά 100 χρόνων. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητά μας στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Εδώ βλέπετε τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών, όπου είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Και το τρίτο και κυριότερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Διότι κατασκευάζοντας δρόμους, ο άνθρωπος εισβάλλει στη φύση. Και η ίδια η φύση έχει τη δική της ροή ύπαρξης. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί και αντιστέκεται στον άνθρωπο. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι ένα πολύ επιμονών και είναι τόσο επιμονός που αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο, το περιβάλλον του μέσα στο οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της οξύνης βροχής. Για παράδειγμα, τα μάρμαρα στον Παρθενώνα και όλα αυτά, ακούμε τόσα πολλά χρόνια ότι υπάρχει μεγάλο θέμα γι' αυτό. Οπότε, θα είναι πολύ καλό να βρούμε μία σύντομα μία λύση, ώστε να περάσουμε αυτά τα υπέροχα έργα τέχνης στις επόμενες γενιές μας. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση. Και όπως έλεγα πριν δηλαδή, και γι' αυτό το επόμενο πρόβλημα είναι ότι στην εποχή μας υπάρχει αυτή η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Διότι η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Επίσης, όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, το συνδέουμε αυτόματα με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα ή σταθμού παραγωγής, τα οποία καύσιμα επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος, λοιπόν, για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπάρχουν προβλήματα με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση, αλλά κατέληξαν οι άνθρωποι μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες, σαν αυτούς που βλέπετε στην εικόνα. Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση υλικών είναι προφανής, όπως και τα έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή του ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχούς, το οποίο είναι στην τροφή,
διαφέρει από το τραμ του εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο είναι και η μόνη διαφορά. Το τελεφερίκ το οποίο βλέπετε αριστερά, αλλά και τα εναέρια βαγόνια τα οποία βρίσκονται δεξιά, δεν έχουν τη δική τους μηχανή. Αυτά τα οχήματα σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χωρίς Skyway, του Ανατόλη Γιουνίσκι, ο οποίος μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών, καθώς και των οδικών μεταφορών. Αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο αναφέραμε στην αρχή. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά δεύτερο επίπεδο, το οποίο δεύτερο επίπεδο σας έδειχνα στα προηγούμενα slides. Τις τεντωμένες χορδές γενικά ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Έφτιαχνε, όπως μπορείτε να δείτε, με τις χορδές τις χρησιμοποιούσε για να φτιάξει διάφορα όργανα, όπως η κιθάρα, που βλέπετε εδώ, ή να κάνει διάφορα επικίνδυνα ακροβατικά, κόλπα στο τσίρκο, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, ή άλλα διάφορα, τα οποία μπορείτε να σκεφτείτε, που χρησιμοποιούνται χορδές. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης, τα οποία στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες, καλή ώρα, το Διεύθυνση του Αντιρρήου σίγουρα έχετε περάσει από εκεί και έχετε δει πώς στηρίζεται αυτή η γέφυρα με τα σύρματα στήριξης. Αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπετε τη διατομή μίας σιδηροτροχιάς χορδής. Μπορείτε να διακρίνετε τις δέσμες από σχηματόσχηνα, τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς, καθώς και άλλες φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένου και τις τρομοκρατικές ενέργειες. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής. Η μία είναι η μιάκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Εδώ μπορείτε να δείτε την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη και εδώ πέρα την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γνίσκη εργάζεται σε αυτό το έργο για πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά από τεχνικούς αλλά και από νέους επενδυτές είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, ως γνωστόν, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμων είναι η αντίσταση του αέρα. Κάτι το οποίο συμβαίνει με όλα τα οχήματα. Και το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει... Όμως, το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει τα προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Είναι αρκετά ανθεκτικό και δεν έχει αυτά τα αεροκουνήματα. Και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει η πιθανότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση που ήταν προηγουμένως αδύνατη. Μια στιγμή. Εδώ δούμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου.
Μπορείτε να δείτε ότι αυτό το οποίο είναι το λεγόμενο αστικό, δηλαδή είναι για μέσα στην πόλη. Μεταφέρει τους ανθρώπους μας στην πόλη. Έχει χωρητικότητα 14 άτομα. Πηγαίνει μάξιμου 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ το άλλο όχημα, το δεύτερο, παίρνει έως και 6 άτομα. Πηγαίνει με 500 χιλιόμετρα την ώρα, διότι είναι για μεγάλες αποστάσεις. Είναι το λεγόμενο γρήγορο όχημα. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Το διάγραμμα αυτό δείχνει το σύστημα αντιεκτροχιασμού το οποίο παρέχει πλήρη αξιόπιστο έλεγχο της κίνησης. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα. Εδώ ας δούμε προσεκτικά τα συγκριτικά χαρακτηριστικά. Το πλεονέκτημα μεταφοράς χορδής είναι φανές. Μπορείτε να δείτε για τις κεφαλούχες δαπάνες. Θα έχει παρακάτω διαγράμματα που θα σας παρουσιάσω. Σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, την περιβαλλοντική μόλυνση, την επικινδυνότητα, την ενεργειακή κατανάλωση και την μεταφορική ικανότητα. Αυτά είναι τα εικονίδια με τα οποία συμβολίζονται τα μέσα μεταφοράς, στα οποία πάνω θα ακολουθήσουν τα διαγράμματα. Σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες, το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Είναι δηλαδή το πιο πολύ έξοδο από όλα τα μέσα μεταφοράς. Σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, η διαφορά είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα, όπως είδαμε στο προηγούμενο διάγραμμα. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά είναι στοιχειώδη σε σχέση με την τεχνολογία Skyway, η οποία έχει τις λιγότερες δαπάνες. Είναι το πιο οικονομικό, το Skyway. Δεν έχει τόσο μεγάλο κόστος όσο έχουν τα προηγούμενα. Τώρα, σε σχέση με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν την πρώτη θέση ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς τον περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Αρκετά μεγάλη, θα λέγα. Επίσης, σε ό,τι αφορά την φιλικότητα προς το περιβάλλον και τη φύση, οι τεχνολογίες μεταφοράς τύπου χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιτρέποντας τις αερογραμμές να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Εδώ, σε αυτό το διάγραμμα, το τελεφερή καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway, το οποίο έχει τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Στην μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως στην πρώτη θέση την κατέχει πάλι η Skyway, ενώ ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Και τώρα, σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Αυτές είναι οι εκδοχές των μεγάλων εμπορεύματων κυβωτίων και των μικρών φορτίων.
είναι ειδικά οχήματα κατασκευασμένα και σχεδιασμένα, ειδικά για τη μεταφορά μεγάλης μάζας, δηλαδή πολλών τόνων, τα λεγόμενα μεταφορικά μέσα, τα φορτηγά όπως τα λένε. Αυτές είναι οι εκδοχές που σας έλεγα μόλις τώρα, μεταφράσεις μεγάλων εμπορευματικών βοτιών και μικρών φορτίων. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα, ειδικά που σχετίζεται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσει πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις δοκιμές, μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε συνολικά 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι την Κίνα. Εδώ είναι τα διπλώματα που μπορείτε να δείτε, μάλλον μερικά από τα διπλώματα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ, και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ, στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η εταιρεία Unity και Strange Technologies. Από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά, κυβερνητικά, αστικά και υπεραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, ο πρώτος χώρος δοκιμής πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο στο ECAFEST χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται για να δουν με τα ίδια τους τα μάτια το έργο στο οποίο έχουν επενδύσει, καθώς και να ενημερωθούν και να ενημερωθούν πώς, με την εξέλιξη της εταιρείας και σχετικά. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομία Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομία Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό συμβούλευμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδο του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στο απλό σχεδιασμό, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Επίσης, η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών. Υπάρχουν επίσης έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά, οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στο πολυοδομικό σχεδιασμό. Όλες οι εταιρείες που γνωρίζετε, σαν αυτές που μπορείτε να δείτε, ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους, κανείς ποτέ δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που είναι και θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους. Η τεχνολογία Skyway, θα δείτε, που θα φτάσει μια μέρα σε αυτά τα μεγάλα, ονόματα. Γι' αυτό τώρα μην χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε. Οι μετοχές, αφού βγουν στο IPO, δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανέβει καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας.
Και ας συνοψίσουμε, η επέργεια μεταφορά Skyway είναι κοινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, σκέφτεται τις δικές του ανάγκες, αλλά φροντίζει παράλληλα και τον πλανήτη μας. Τώρα που τελειώσαμε την πρώτη παρουσίαση, θα μπούμε αμέσως στην δεύτερη παρουσίαση, όπου θα ενημερωθείτε σχετικά με την εξέλιξη της εταιρείας, καθώς και με τα νέα. Για να δείτε ήδη σε ποιο επίπεδο έχουμε φτάσει. Δώστε μου μισό λεπτό. Λοιπόν, το 2020 έγινε διόρθωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατεχνοπάρκειο της Λευκορωσίας. Για το υπεργρήγορο μοντέλο, γίνεται συζήτηση σε ποια χώρα θα πιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων για πιστοποίηση ταχύτητας 500 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές στο ελαφρύτερο όχημα, το Unilight. Έχουν ξεκινήσει την κατασκευή της 7ης γραμμής για βαριά οχήματα. Έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 2 νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicorn, με συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το Unicorn έχει μεγάλη ζήτηση από τα αραβικά κράτη. Το δεύτερο όχημα ονομάζεται Unibus, το οποίο είναι για συνολικά 25 επιβάτες. Το δεύτερο έργο, το οποίο σχεδιάζεται πάνω σε αυτό το μοντέλο, προβλέπει ένα τρένο το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus συνολικής χωρητικότητας 200 ατόμων. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και η πιστοποίηση γραμμής φορτίου και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχτηκε νέο εργαστήριο για την σειριακή παραγωγή και συνολική έκταση 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, συνεχίζονται τα έργα στο Innovation Center της Sharjah. Και εκεί πέρα βρίσκεται δοκιμαστικό κέντρο στο χώρο του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου, όπου σύμφωνα με τα λόγια του Γιουνίτσκι, η εταιρεία έχει στα σχέδιά της να χτίσει γη το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου θα εκπαιδεύει ειδικούς. Η κατασκευή στη Σάρτζα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί, όπου οι δοκιμές με τους πρώτους επιβάτες ξεκίνησαν από τον Μάρτιο φέτος. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρα θα ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης αυτό το μήνα. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μια διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτζα μέχρι το λιμάνι, που έχουν εκεί το Χαρφακάν. Θυμηθείτε ότι το Ecodome έχει 2 λειτουργίες στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Unitsky Stream Technologies στη Σάρτζα, όπου το πρώτο είναι ότι το Ecodome είναι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίας μεταφοράς χορδών για ξένες αντιπροσωπείες. Και το δεύτερο είναι ότι το Ecodome είναι μια σαφής επίδειξη για μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία συνδυάζει την πράσινη τεχνολογία με την εργονομική αρχιτεκτονική. Στο κέντρο των δοκιμών
έλαβαν επίσκεψη και από τον Σεΐχη, ο οποίος είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Αραβικών Εμμυράτων, κυβερνήτη της Σάρτζα, για να δει με τα είδη του τα μάτια τα επιτεύγματα της εταιρείας. Το Skyway Test Center στη Σάρτζα επισκέφτηκαν αντιπροσωπείες και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης νέων. Σήμερα η κατασκευή δύο βαρέων διαδρομών μήκους 2,5 χιλιόμετρων συνεχίζονται στο κέντρο UNISKI Stream Technologies. Σύμφωνα με τους διαχειριστές, ο έλεγχος των εμπορευματικών μεταφορών Skyway σε βαριές διαδρομές μπορούν να ξεκινήσουν αυτό τον μήνα. Επίσης, η εταιρική ταυτότητα και το λογότυπο έχουν αλλάξει στο κτίριο, κάτι το οποίο θα το έχουν παρατηρήσει περισσότερο οι παλιοί επενδυτές. Στο Μίνσκ και στις 18 Μαρτίου, πριν από δύο μήνες περίπου, στο αγγλικό γλωσσικό δελτίο τύπου Cision, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με τίτλο «UNISKI Stream Technologies έχει αλλάξει την αγορά συστημάτων μεταφορών». Το άρθρο είχε προηγουμένως εμφανιστεί στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας Skyway, προγραμματιστή UNISKI Stream Technologies και στην ρώσικη επιχειρηματική έκδοση VDMC, όπου η VDMC είναι μια κορυφαία ρώσικη επιχειρηματική έκδοση, όπου δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με το γιατί οι τεχνολογίες χορδών μπορούν να αλλάξουν την αγορά συστημάτων μεταφορών. Σύμφωνα με τους συγγραφείς του υλικού, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Η κατασκευή ενός χιλιόμετρου γραμμής Skyway κοστίζει περίπου $1 εκατομμύριο, το οποίο ποσό είναι από 3 έως και 5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς, όπως αυτοκινητόδρομων, σιδηρόδρομων ή τραμ. Η μεταφορά Unicorn επιτρέπει τη μείωση του κόστους μεταφοράς φορτίου 2 φορές σε σύγκριση με το σιδηρόδρομο και είναι 3 φορές φθηνότερο σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Σχετικά με τη μεταφορά της υψηλής ταχύτητας, ένα χιλιόμετρο μιας τέτοιας διαδρομής θα κοστίσει περίπου $5 εκατομμύρια και σε σύγκριση με την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, είναι πολύ πιο, ο οποίος αυτοκινητόδρομος είναι πολύ πιο ακριβός, διότι κοστίζει περίπου $30 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Συγκριτικά, το υπεραστικό μετρό του Ντουμπάι κόστησε στην πόλη περισσότερα από $120 εκατομμύρια ανά χιλιόμετρο και το monorail του Σιάτλ κόστησε πάνω από $60 εκατομμύρια ανά χιλιόμετρο, ενώ το Σόναλ monorail στην Ιαπωνία πάνω από $180 εκατομμύρια ανά χιλιόμετρο. Εδώ μπορείτε να δείτε μια σύγκριση ανάμεσα στη μεταφορά της μεταφορών Skyway με το monorail. Σχετικά με την απόσταση διαδρομής, δεν έχει όρια, ενώ το monorail είναι έως και 50 χιλιόμετρα. Η μέγιστη ταχύτητα στο το όχημα της Skyway μπορεί να φτάσει έως και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στην πόλη, ενώ το monorail μόνο τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, περίπου τα μισά. Σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια, στη Skyway είναι αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς, ενώ στο monorail είναι βαγόνια πάνω σε λάστιγα πιεσμένου αέρα. Συγκριτικά με την απόσταση κίνησης οχημάτων, δηλαδή ένα όχημα της Skyway μεταφέρει, παίρνει τους επιβάτες και το επόμενο όχημα της γραμμής θα φτάσει μέσα σε 20 έως και 50 δευτερόλεπτα για να πάρει τους επόμενους επιβάτες. Φανταστείτε τι ταχύτητα έχει, διότι άμα το συγκρίνουμε με το monorail,
Το επόμενο της γραμμής θα κάνει από 5 έως και 20 λεπτά. Και σχετικά με τη μεταφορά επιβατών, το Skyway μπορεί να μεταφέρει έως και 500,000 επιβάτες κάθε μέρα, ενώ το Monorail μόνο 137,000. Στις 3 Μαρτίου, το Sharjah Research and Technology Park έγινε μια παρουσίαση του έργου Muhammad.com, το οποίο βοηθά τους τουρίστες να βρουν τρόπους για να περάσουν το ενωμένο τους χρόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Επίσης, στις 14 Μαρτίου κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο κανάλι YouTube του Sharjah Research and Technology Park, το οποίο έδειχνε τα έργα που βρίσκονται στο πάρκο. Το βίντεο δείχνει δοκιμές που έγιναν πάνω στις μεταφορές χορδών. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τις γραμμές της Skyway σε όλο τον πλανήτη, εφόσον στα μέρη, καθώς και σε κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το σύστημα θα ονομαστεί Transnet. Επίσης, τώρα στα πιο πρόσφατα νέα, τα πιο φρέσκα νέα, η Uniski Stream Technologies πρότεινε μια εναλλακτική λύση για τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω του καναλιού του Suez. Η εταιρεία ανακοινώνει ότι μπορεί να κατασκευαστεί μια διαδρομή χορδών 156,4 χιλιόμετρων κατά μήκος της διόρυγας του Suez, στην οποία θα εκτελεστεί η μεταφορά φορτίου της Unicom για τη μεταφορά θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων. Εκτιμάται ότι το κόστος κατασκευής μιας γραμμής 156,4 χιλιόμετρων κατά μήκος της διόρυγας του Suez θα είναι περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια ανά χιλιόμετρο, χωρίς το τροχαίο υλικό και τους θερματικούς σταθμούς φόρτωσης και εκφόρτωσης. Αυτό το ποσό, τα 10 εκατομμύρια δολάρια ανά χιλιόμετρο, είναι 5 φορές μικρότερο από αυτό που δαπανήθηκε για την κατασκευή του ίδιου του καναλιού. Αν υπάρχουν γενικά κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτό, θα παρακαλούσα να μου τις γράψετε μια στιγμή στο chat, γιατί έτσι δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για σήμερα. Αλλά άμα υπάρχουν απορίες, παρακαλώ στείλετε μου στο chat. Κάτι άλλο είναι ότι σχετικά με τα κουπόνια μπορείτε ακόμα να τα δίνετε μεταξύ, δηλαδή η προσφορά ισχύει. Όχι για να πάρετε, αλλά για να δίνετε ο ένας τον άλλον κουπόνια. Το λέγαμε στις προηγούμενες παρουσιάσεις. Ναι. Οπότε, καλό βράδυ. Θα τα πούμε στην επόμενη παρουσίαση που κάνουμε κάθε Τρίτη. Φυσικά, πιστεύω, δεν θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν και σήμερα. Ήταν απλώς μέρα που είναι μια άλλη συσκευή. Από την επόμενη φορά θα με βλέπετε κανονικά και ελπίζω να υπάρχουν περισσότερα νέα για την εταιρεία. Σας ευχαριστώ επίσης για την προσοχή σας και για την συμμετοχή σας. Και τα λέμε την επόμενη Τρίτη.